να θέσω και δύο θέματα τα οποία έχουν για αυτά τη σημασία. Λένε ότι θα γίνει ένα debate ανάμεσα στον Τσίπρα και τον Μημαράκη. Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Είναι δυνατόν ο Τσίπρας και ο Μημαράκης που ήταν η συνέπεια στη ψήφιση του τρίτου μνημονίου να κάνουν debate και να αυτοκρίζονται μονομάχοι, να αυτοκρίζονται οι δύο διεκδικητές ερήμην των υπολείπων, ερήμην του ελληνικού λαού. Είναι λογικό αυτό? Έχει καμιά λογική βάση? Τι θα συζητήσουν ο Τσίπρας και ο Μημαράκης όταν το κοινό τους πρόγραμμα, δυστυχώς το κοινό τους πρόγραμμα, το σαφές κοινό τους πρόγραμμα είναι το τρίτο μνημόνιο. Είναι η πρώτη φορά που ο ελληνικός λαός γνωρίζει το εκλογικό πρόγραμμα και το μετεκλογικό πρόγραμμα που θα εφαρμόσουν τα κόμματα της μνημονιακής συνέλευσης. Είναι το τρίτο μνημόνιο. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Τι λοιπόν θα συζητήσουν? Ποιος θα διαχειριστεί καλύτερα το τρίτο μνημόνιο, δηλαδή την καταστροφή και τη λαϊλασία του ελληνικού λαού, το αδιέξοδο και το φαύλο κύκλο? Αυτό θα συζητήσουν. Αν θέλουν να το συζητήσουν, να το συζητήσουν 100 φορές. 1000 φορές να συζητήσουν. Να κάνουν 10 debate. Αλλά αυτό που δεν μπορούν να κάνουν όμως είναι να μην ανοίγουν το διάλογο, σταυρωτό διάλογο, με όλους τους επικεφαλείς στο κομμάτι. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Και αυτό είναι φυγή. Αυτό είναι ένα είδος πολιτικής λιποταξίας. Από αυτό το βήμα καλώ τον κύριο Μημαράκη και τον κύριο Τσίπρα να κάνουμε απευθείας πρόσωπο με πρόσωπο διάλογο στην τηλεόραση. Να πούμε τις θέσεις μας, να πούμε τις διαφορές μας, να μιλήσουμε για αυτά που μας χωρίζουν και ο ελληνικός λαός να κρίνει και ενημερωμένος να πάει στην κάλπη. Καλό επίσης και τον Δημήτρη Κοκουτσούπα, Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, ο οποίος λέει κακεντρέχειες και προσωπικού χαρακτήρα σε βάρος του. Τον καλό και αυτόν σε μία συζήτηση, σε ένα ποινωτικό διάλογο. Και εκεί με την ευκαιρία αυτή θα του απευθύνω για άλλη μια φορά την πρόσκληση της λαϊκής ενότητας για συνεργασία, κοινή δράση, κοινό μέτωπο όλων των αντιμνημονιακών, αριστερών, προοδευτικών, πατριωτικών, δημοκρατικών δυνάμεων. Ένα μέτωπο το οποίο το χρειαζόμαστε όσο ποτέ για να βγούμε από τη σημερινή κρίση και να μπει η χώρα σε τροχιά ανάπτυξης, σε αναπτυξιακή τροχιά.